Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Θα μας βλέπετε συνέχεια τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε προεκλογική περίοδος είναι και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά δεν έχει σημασία, εμείς στις επάρξεις της ενημέρωσης είμαστε παρόντες και θέλω να πιστεύω ότι θα σας δώσουμε να καταλάβετε το τι είναι ο κάθε ένας από τους υποψηφίους. Όμως έχω μια ιδιαίτερη χαρά και τιμή για να έχω σήμερα εδώ κοντά μας έναν αγωνιστή της πολιτικής ζωής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τον Μανώλη τον Αντωνάκο, τον κύριο Μανώλη Αντωνάκο, γνωστό σε όλους γιατί ήταν και υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ και θα είναι ακόμα υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ και γενικά έχει δώσει μάχες, βοηθάει υπερβολικά τους πατριώτες, τους λάκωνες και έχει δώσει δείγματα γραφής καλά. Έτσι δεν είναι, κύριε Αντωνάκο? Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε και πάλι μαζί στο φιλόξενο σταθμό σας. Τι σχόλιο έχετε για την κατάσταση που επικρατεί τώρα? Όλα τα είχαμε. Οι εκλογές μας λείπαν. Όλα τα είχαμε. Η Μαριωρή μας έλειπε. Δυστυχώς αυτό που βιώνουμε τους 7-8 μήνες της νέας διακυβέρνησης είναι κάτι το θα έλεγα πρωτόγνωρο. Φταίει ο πρώην πρωθυπουργός, αφού έχει παραιτηθεί πλέον η κυβέρνηση και ο ίδιος από πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, φταίει ή είναι υποχρεωμένος για κάποιο καλό αποτέλεσμα υπέρ του τόπου μας? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ τα θέτω στη ζυγαριά επάνω για να μου πείτε εσείς που βεβαίως το ζείτε από κοντά. Βεβαίως. Να τα πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ναι. Έπρεπε να γίνουν εκλογές τον Ιανουάριο για τη χώρα? Όχι. Όχι, σαφώς. Σαφώς. Τις προκάλεσε όμως ο Πρωθυπουργός. Ήταν η ευκαιρία του για να αναλάβει την διακυβέρνηση. Αξιοποίησε το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας για να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού. Ήξερε τι θα αντιμετωπίσει. Ήξερε. Γνώριζε. Παρά τα αυτά όμως. Μία παρένθεση. Μήπως όμως βόλευε και την υπάρχουσα τότε αυτή η κυβερνητική παράταξη Σαμαράς Βενιζέλος? Η κυβέρνηση τότε είχε πει που είδανε τα σκούρα να έρχονται. Όχι, να σας θυμίσω και η κυβέρνηση τότε είχε πει ότι πρέπει να υπάρχει κοινός υποψήφιος για την Προεδρία, ναι, κοινής αποδοχής, ναι. Και να μην πάμε σε εκλογές, γιατί μετά από τα 5 χρόνια θυσιών του ελληνικού λαού που έπρεπε να πιάσουν τόπο αυτές οι θυσίες, ναι, έφτασε η χώρα στο σημείο να έχει ένα έστω μικρό αλλά θετικό πρόσημο στην οικονομία, ένα πλεόνασμα. Θα πηγαίναμε λοιπόν με μια επικαιροποίηση της συμφωνίας, θα τελείωνε το μνημόνιο, θα υπήρχε το λεγόμενο Μέιλ Χαρδούβελη. Είναι γνωστό αυτό. Έτσι, το οποίο δεν το δέχτηκα. Παιχνιδάκι. Εντάξει, έτσι είχε δεχτεί. Μπροστά στα σημερινά. Σωστά, αλλά χάθηκαν λοιπόν. Γιατί φταίει ο Πρωθυπουργός? Διότι έχασε πολύτιμο χρόνο. Και η κυβέρνηση, αλλά πολύ περισσότερο η χώρα. Γιατί όλο αυτό καταλήγει σε βάρος των πολιτών και της χώρας. Όταν λέμε το ο απερχόμενος Πρωθυπουργός. Ναι, ο παραιτηθής Πρωθυπουργός. Ναι. Έχασε χρόνο. 7 μήνες. Όταν το ΠΑΣΟΚ, αγαπητέ κύριε Φελούρη, μιλούσε για εθνική συνεννόηση από το 2012 και παλαιότερα, δεν υπήρξε καμία θετική ανταπόκριση. Να σας θυμίσω ότι και το 2012 το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι δεν έπρεπε να γίνουν οι εκλογές και πολύ δε περισσότερο δεν έπρεπε να γίνουν οι επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου. Έπρεπε όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συνεννοηθούν, να βγάλουν μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας για να κοιτάξουμε την χώρα και τους πολίτες και όχι την κομματική ιδιοτέλεια. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθούμε με το τι έπρεπε. Είναι τώρα λοιπόν έχουμε αυτά, το δεδομένο τι έκανε τους 7 μήνες που κυβέρνησε, τους 8. Άρα δηλαδή εν γνώση του
καθυστέρησε την εξέλιξη των πραγμάτων. Πιστεύω ότι κάθε μέρα που περνούσε, και το τονίζαμε αυτό τουλάχιστον οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο πατριώτης μας ο Λεωνίδας ο Γρηγοράκος, σε πολλές συνεντεύξεις του έλεγε και έλεγαν όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι χάνεται χρόνο και αυτός ο χρόνος θα τον πληρώσουμε χρυσάφι. Δεν άκουγαν. Έλεγαν θα σκίσουν τα μνημόνια. Έλεγαν ότι δεν θέλουν λεφτά. Σας θυμίζω ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βαρουφάκης, έλεγε στην αρχή της θητείας του ότι δεν θέλουμε λεφτά. Έπρεπε να πάρουμε ένα ποσό από το προηγούμενο δάνειο. Λέει δεν το θέλω. Τους πήραν τα 11 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σωστό. Πήγαιναν βήμα-βήμα για τη δίθεν σκληρή διαπραγμάτευση. Και ποια ήταν η σκληρή διαπραγμάτευση? Αυτό που ήρθε τώρα, το τρίτο μνημόνιο των 14 δισεκατομμυρίων μέτρα που θα τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Δηλαδή έγινε μία στροφή στην πολιτική του που δεν έχει καμία σχέση με όσα υποσχέθηκε. Να ρωτήσω κάτι. Θα τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Έτσι μου είπατε τώρα. Βεβαίως. Έχει να τα πληρώσει. Δεν έχει να τα πληρώσει. Από αυτό που δεν έχει. Διότι, τι γίνεται, διότι είχαμε και το πρωτόγνωρο γεγονός εξαιτίας αυτής της αλλοπρόσαλης πολιτικής που εφαρμόστηκε αυτούς τους μήνες, τον κλείσιμο των τραπεζών. Με τα capital control. Βλέπαμε ανθρώπους συνταξιούχους να πηγαίνουν στην ουρά για 60 ευρώ. Διατείνεται το Μαξίμου ότι δεν το έκλεισε η ελληνική κυβέρνηση, ναι. Δεν δημιούργησε το capital control, αλλά η τράπεζα, η κεντρική τράπεζα της Ευρώπης. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών όμως έλεγε άλλα στη συνέχεια. Ότι σε γνώση μας, γιατί έτσι λέει το Σύνταγμα και η νομοθεσία ελληνική, με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης έκλεισαν. Και ήταν απόρρια των ενεργειών. Διότι το τραπεζικό σύστημα φυσικά ελέγχεται από την Τράπεζα Ελλάδος, και αλλά και η Τράπεζα Ελλάδος ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι γνωστό. Όμως δεν μπορεί. Δόθηκε εντολή από την Ευρωπαϊκή. Δεν ήταν θέμα εντολής, ήταν θέμα αποτελέσματος αυτής της ενέργειας. Και την ήξεραν την ενέργεια που θα ακολουθήσει. Άρα δεν είχαμε ρευστότητα, γι' αυτό το αναγκαστήκαμε. Φυσικά, διότι πήγαιναν με ταχύτητα να χτυπήσουν το κεφάλι στον τοίχο. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα σχέδια τα οποία βγήκαν στο φως της δημοσιότητας για την δραχμή, για το Plan B, από ό,τι φαίνεται, ήταν στο τραπέζι των συζητήσεων. Μα και δεν... λέω λοιπόν τώρα, όλα αυτά έχουν καμία σχέση με τις εξαγγελίες Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για την κατάργηση του έμφυα, για την επαναφορά των 751 ευρώ. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έχει όμως έννοια αυτό το πράγμα να λέγεται ότι ψεύδεται ο Βαρουφάκης και κάνει συστηματική εργασία για να φύγουμε από, από την Ευρωζώνη και από την Ευρώπη και όλα αυτά τα σχετικά? Ακούστε, πιστεύετε εσείς σε κάτι τέτοιο? Τον Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών, την κυρία Κωνσταντοπούλου ως Πρόεδρο της Βουλής και τους κυρίους βουλευτές της πλατφόρμας δεν τους υπέδειξε κάποιος άλλος, είτε για να είναι στα ψηφοδέλτια του λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, είτε για να είναι στην κυβέρνηση. Την έχει ο αρχηγός. Το είπε άλλωστε σε μία από τις συνεντεύξεις του στο κρατικό κανάλι, ότι αναλαμβάνει πολιτικά την ευθύνη. Το είπε. Ναι, αυτό είναι το είπε. Άρα λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει την κεντρική ευθύνη για το σχεδιασμό του κυβερνητικού έργου. Εμείς λοιπόν, σαν ΠΑΣΟΚ, είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση. Και εγώ σας ρωτώ, αυτή την πρόσκληση που έκανε στο ΚΕΠΕΝΤΕ με τους πολιτικούς αρχηγούς, γιατί δεν την έκανε από την αρχή το Γενάρη, να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς και να πει ελάτε εδώ, πρέπει να συνεννοηθούμε για να βγάλουμε τη χώρα από τα αδιέξοδα? Πού το αποδίδεται αυτό? Το αποδίδω σε μια αλαζονική πρακτική, ότι ήθελε δήθεν να γίνει εντός εισαγωγικών η επανάσταση μέσα από τη νέα κυβέρνηση της χώρας, η οποία όμως αποδείχθηκε των πραγμάτων ότι ήταν μια ουτοπία. Μήπως λοιπόν δεν είναι αποτέλεσμα δικό του προσωπικό, δεν μπόρεσε δηλαδή να διευθύνει την κατάσταση και ήταν του περιβάλλοντος του, όποιο είναι αυτό? Ακούστε. Υπάρχει μια διαφορά. Όταν το ΠΑΣΟΚ το 2009 κληρονόμησε χρέος 36 δισεκατομμύρια, σωστό, τότε το ποσοστό του 15,7 του ελλείμματος, έτσι, βγήκε στην επιφάνεια κατόπιν εορτής, μετά τις εκλογές του 9, όπως θυμάστε. Σωστό. Έτσι. Τώρα γνώριζε πολύ καλά ο Πρωθυπουργός τι παραλάμβανε και πού βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Το γνώριζε γιατί
του το είχαν πει. Του το είχε πει ο αντιπρόεδρος τότε της κυβέρνησης και πρόεδρος του Πασόκ, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, όταν τον επισκέφθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Του το λέγανε στη Βουλή. Ο οποίος ο Βαγγέλης Βενιζέλος, εδώ που τα λέμε, φορτώθηκε ξένα. Φορτώθηκε. Ξένα σακιά. Φορτώθηκε. Είναι γεγονός. Δεν, φορτώθηκε ξένα ανέλαβε, σακιά. Ανέλαβε. Πατριωτική αδεία να μπει στο παιχνίδι για να μπορέσει να βοηθήσει. Ακριβώς. Αυτό έγινε και πλήρωσε πολιτικό κόστος γι' αυτό. Και ο ίδιος και το Πασόκ. Πώς όμως, γιατί δεν κάνατε σαν Πασόκ μια οργανωμένη εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών να αποδείξετε στον κόσμο ότι δεν φταίει ο Βενιζέλος. Γιατί τώρα λένε Βενιζέλος και Σαμαράς. Βενιζέλος και Σαμαράς. Ενώ ο Βενιζέλος ήταν το θύμα της υποθέσεως. Ξέρετε γιατί, για το Πασόκ. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω πίκρανε και στεναχώρησε τους ανθρώπους που ήταν διαχρονικά μαζί του. Γιατί οι αγωνιστές του ΠΑΣΟΚ και της παράταξής μας είχαν μάθει από το κόμμα και από την κυβέρνηση, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα Σιμίτη και στη συνέχεια έτσι από όλη την ηγεσία. Ναι, είχαν μάθει ότι ήταν ένα κόμμα δίπλα στην κοινωνία και δίπλα στον εργαζόμενο λαό, στον εργαζόμενο πολίτη, στον άνεργο, στον συνταξιούχο, στη νέα γυναίκα, στην οικοκυρά, στον επαγγελματία. Ήρθε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, ανέλαβε φορτία που δεν του αναλογούσαν. Και εδώ έχουμε εμείς το λάθος. Έτσι, μπράβο. Γιατί για αυτό σας ίσως να μην έπρεπε να πάει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου στο Καστελόριζο να πάει στη Βουλή. Ίσως θα έπρεπε να ζητήσει την ψήφο από τους 180 βουλευτές. Και τότε. Το Καστελόριζο. Τότε, Καστελόριζο έχει μπει με ανάγλυφα γράμματα. Ναι, ναι. Γιατί κάποιοι πίσω από τον Γιώργο τον Παπανδρέου παίξανε στοιχήματα. Μάλιστα. Τα οποία ήταν σε υπέρμετρα μεγάλα. Έπρεπε ποσά. Λοιπόν εκεί τότε να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή. Δεν έγινε. Βέβαια, η χώρα δεν το γνωρίζω. Η χώρα αντιμετώπισε για πρώτη φορά αυτό το τσουνάμι την εποχή εκείνη. Έτσι. Τώρα ο κύριος Τσίπρας γνώριζε τι έχει να αντιμετωπίσει. Στην τελευταία λεπτομέρεια και είχε εξαγγείλει μια πολιτική, οικονομική, η οποία ήταν εκτός πραγματικότητας. Διότι δεν θα άντεχε η οικονομία. Όμως εκμεταλλεύτηκε και αξιοποίησε την απόγνωση και την πίκρα και τη θλίψη του αγωνιζόμενου και δοκιμαζόμενου Έλληνα πολίτη και Ελληνίδας και πήρε την εμπιστοσύνη. Αυτή την εμπιστοσύνη δεν την τίμησε. Διότι είναι δυνατόν. Μιλάμε για τον Γιωργάκη. Για τον Τσίπρα. Α, για πήρε τον αυτή την. Ψήφω την εμπιστοσύνη τον Γενάριο του 2015 και δεν την τίμησε. Δεν την τίμησε διότι όποιες εξαγγελίες είχε κάνει, όσες εξαγγελίες είχε κάνει. Τις πήρε πίσω. Τις πήρε πίσω. Όχι απλά τις πήρε πίσω, τις ανέτρεψε κατά κόρον. Πού είναι η αύξηση των συντάξεων, θα έχουμε μείωση. Πού είναι η αύξηση των επικουρικών, θα έχουμε μείωση. Πού είναι η κατάργηση του έμφυα, διατηρείται. Πού είναι οι αριστερές κορώνες έξω η Κόσκο. Τα αεροδρόμια θα μείνουν κρατικά. Πού είναι αυτά? Άρα λοιπόν έχουμε μια στροφή 180 μοιρών στην πολιτική της κυβέρνησης που εκλέχθηκε τον Ιανουάριο και μας πάει σε εκλογές. Γιατί? Για να λύσει το εσωκομματικό του πρόβλημα και η χώρα τι του φταίει? Γιατί δεν ανταποκρίνεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην πρόσκληση που του κάνουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης του δημοκρατικού τόξου να κάνει μια κυβέρνηση τώρα? Είναι ανάγκη να πάμε σε εκλογές. Η συμφωνία που είχε, η σύμφωνη γνώμη μάλλον, η εντολή, δεν ξέρω πώς, γιατί δεν είμαι παρόν και δεν μπορώ να τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Η ηγεσία της Ευρώπης στηρίζουν αυτή τη στιγμή τον Τσίπρα. Κοιτάξτε να δείτε, η Ευρώπη στηρίζει τη χώρα γιατί η Ευρώπη είδε ότι υπάρχει μία ομοθυμία, ναι, έτσι, από το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών στη Βουλή. Διότι ο κύριος Τσίπρας έχει λάβει θετικές γνώμες και ψήφους από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τότε δεν το είχε το Πασόκ αυτό. Ήταν μόνο του. Μόνο του στον ωκεανό. Μάλιστα. Μόνο του. Γιατί θα θυμίζω ότι όταν το Πασόκ έλεγε αυτά, ο κύριος Σαμαράς μιλούσε στα Ζάπια και ο κύριος Τσίπρας έσκυζε τα μνημόνια. Δηλαδή είχαμε μια εχθρική στάση που τελικά δεν ήταν εχθρική στάση απέναντι στο Πασόκ. Ήταν εχθρική στάση απέναντι στη χώρα. Στη χώρα. Το Πασόκ το πλήρωσε το τίμημα. Όμως δεν είναι δίκαιο να πούμε ότι αυτό το τίμημα που πλήρωσε αναλογούσε στο Πασόκ 100%. Έγινε το 45-5 σήμερα. Συζητώ τώρα, ήμουν και είμαι αυτό το διάστημα εδώ.
Συζητάμε με ανθρώπους που παλαιότερα ανήκαν στο Πασόκ. Και πήγαν, έκαναν την επιλογή τους, ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι λένε. Κάναμε λάθος. Ήμασταν θυμωμένοι. Πρέπει να προβληματιστούμε τώρα όλοι μας. Όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες. Πολίτες περισσότερο εδώ, στη Λακωνία. Που όταν λέγαμε το Γενάρη ότι ξέρετε κάτι, αν δεν εκλεγεί βουλευτής του Πασόκ, θα εκλεγεί βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Και νόμισαν κάποιοι και ότι υπερβάλλουμε. Και ήταν η αλήθεια. Είδατε τι έγινε. Παρά λίγους ψήφους. Παρά 200 ψήφους. 200 τόσους ψήφους. Σε ολόκληρο νομό. Αριθμός ελάχιστος, απειροελάχιστος. Εγώ λοιπόν σήμερα λέω, απευθύνομαι σε αυτούς τους συντρόφους και φίλους και τους λέω, τον Ιανουάριο παραλίγο η έδρα να χαθεί. Δεν θα την έχανε ο Λεωνίδας ο Γρηγοράκος την έδρα. Θα την έχανε η Δημοκρατική Παράταξη. Θα την έχανε η φωνή του κάθε δημοκράτη πατριώτη στη Λακωνία. Άρα και τώρα, όποτε γίνουν οι εκλογές, να δούμε με τις διερευνητικές και όλα αυτά ποια θα είναι η ακριβή ημερομηνία, από ό,τι φαίνεται 20 Σεπτεμβρίου θα είναι. Αλλά αυτό πάλι το δίλημα και στον πολιτικό απολογισμό και προβληματισμό που πρέπει να κάνει ο Λάκωνας πολίτης, πρέπει να δει ειδικά ο ψηφοφόρος του Πασόκ και ο πρώην ψηφοφόρος του Πασόκ. Τελικά μήπως το Πασόκ την πλήρωσε γιατί είπε το μόνο κόμμα που είπε την αλήθεια στον Έλληνα. Μήπως όταν έλεγε το Πασόκ κρατάμε την αλήθεια ψηλά, την κρατήσαμε ψηλά και τιμωρηθήκαμε γι' αυτό. Ήθελε κανείς να κάνει χαρακίρι, να έχει λεφτά και να μην τα δίνει. Ήθελε κανείς να βάλει τέτοια μέτρα δυσβάσταχτα. Αναγκάστηκε το Πασόκ. Υποχρεώθηκε το Πασόκ για να σωθεί η χώρα. Και τα 36 δισεκατομμύρια του 9 μέχρι τον Γενάρη του 15 είχαν γίνει συν. Βέβαια. Αυτό λοιπόν τώρα έγινε πάλι μείον. Και από εκεί που θα έσχιζαν τα μνημόνια μας πάνε σε ένα τρίτο μνημόνιο πολύ πιο σκληρό. Να ρωτήσω. Κατανοητά αυτά και έχετε απόλυτο δίκιο εδώ που τα λέμε, αλλά τι μέλη γενέστε? Το μέλλον. Αυτό είναι το ερώτημα. Το αύριο. Τι θα δώσουν οι εκλογές λοιπόν? Τι θα δώσουν? Αυτό που μπορούσαν να το δώσουν και από σήμερα. Δηλαδή μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση. Εσείς σαφώς σαν Πασόκ είσαστε εφόπλου λόγχοι και κατεβαίνετε στο στίβο της αναμέτρησης. Φυσικά. Έτσι. Αλλά δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, έχουμε την άποψη ότι δεν πρέπει να γίνουν. Όχι, δεν φοβόμαστε. Δεν φαίνεται όμως. Ναι, φεύγει. Κάνει μια έξοδο διαφυγής. Ο κ. Μημαράκης της Νέας Δημοκρατίας θα εξαντλήσει το τριήμερο. Μάλιστα. Και εφόσον θα εξαντλήσει το τριήμερο και εφόσον θα πάρει την εντολή για διερευνητική. Ο Λαφαζάνης, τότε αυτομάτως μειώνονται τα άλλα δύο κόμματα, δηλαδή το Πασόκ και το, μετά και την, το Ποτάμι. Μετά τη διερευνητική του Λαφαζάνη θα κλείσει ο κύκλος. Αυτό λέω. Θα κλείσει, θα πάει σε εκλογές. Θα πάει σε εκλογές. Θα μπορούσε όμως σήμερα να σταθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ στο ύψος των εκλογών. Δεν το δέχεται. Άρα προκαλεί τις εκλογές. Σαφώς. Προκαλεί τις εκλογές. Το μετά λοιπόν. Το μετά 100 εκατομμύρια θα κοστίσουν οι εκλογές. Γιατί? Μας περσεύουν? Όχι. Περσεύουν από τις συντάξεις, περσεύουν από τους αγρότες, περσεύουν από την υγεία που έχουν μείνει τώρα τα νοσοκομεία της Λακωνίας χωρίς παθολόγους. Περσεύουν. Τι έγινε με τη, μια και είπατε για τα νοσοκομεία, με την παθολόγο? Έχει γίνει, έχει ξεσηκωθεί όλος ο νομός. Δηλαδή. Γιατί? Για εξηγήστε το μας. Γιατί? Γιατί εσείς ασχολείστε με το αντικείμενο πάρα πολύ. Έτυχε την περίοδο που ήμουν αντιπρόεδρος στο ΕΚΑΒ να έχω και να αποκτήσω εικόνα για τα θέματα της υγείας του νομού στο λίγο διάστημα που υπηρέτησα στη θέση αυτή. Κοιτάξτε να δείτε, Ιούνιο μήνα η διοικήτρια του νοσοκομείου, η κυρία Παπαγεωργίου, στέρνει επιστολή. Το νοσοκομείο Σπάρτης. Νοσοκομείο Σπάρτης. Της Λακωνίας. Της Λακωνίας. Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Ακριβώς. Στέρνει μια επιστολή στον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας Πελοποννήσου της Έκτης, που υπάγεται το νοσοκομείο, στην Πάτρα, στον νέο διοικητή που διόρισε η νέα κυβέρνηση, με επίσημο έγγραφο, και του λέει: θα φύγει λόγω συνταξιοδότησης η κυρία, μου διαφεύγει το όνομά της, είναι παθολόγος. Να μου αποσπάσετε, να μου διαθέσετε με όποιο τρόπο εσείς κρίνετε προσφορότερο, γιατί το νοσοκομείο έχει ανάγκες. Βέβαια. Φτάσαμε στις 15-20 Αυγούστου περίπου και βγήκε μια απόφαση του διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας από την Πάτρα, ο οποίος τι έκανε? Αντί να πράξει το αυτονόητο σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,
Αντί να φέρει ένα γιατρό, και όχι μόνο ένα, ακόμα περισσότερους, πάει και παίρνει τον γιατρό από τους Μολάους και τον φέρνει σε Σπάρτη. Και μένουν οι Μολάοι χωρίς γιατρό. Μένουν οι Μολάοι χωρίς παθολόγο. Και για να καλύψει το κενό, φέρνει παθολόγους από τα περιφερειακά κέντρα για να καλύψει τις βάρδιες. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα μόνο εδώ συμβαίνουν. Και παράλληλα, σαν να μην έφτανε αυτό, έχει ήδη εκδώσει αποφάσεις μετακινήσεων εργαζομένων από το νοσοκομείο των Μολάων, μία εργαζόμενη για το νοσοκομείο της Τρίπολης, άλλη εργαζόμενη για το νοσοκομείο της Κορίνθου. Αυτό δεν αποτελεί μία προσπάθεια απαξίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας των Ομολακωνίας? Μας κατηγορούσαν, και το γνωρίζετε πολύ καλά, κατηγορούσαν το ΠΑΣΟΚ ότι θα κλείσει το νοσοκομείο των Μολάων. Πολλά χρόνια. Το είχαμε πει άλλωστε κατ' επανάληψη. Πολλά χρόνια. Εμείς τι λέγαμε? Ότι όχι μόνο δεν θα κλείσει, θα αναβαθμιστεί. Το κάναμε και πράξη. Όταν ο Λεωνίδας ο Γρηγοράκος ήταν αναπληρωτής υπουργός Υγείας, φτιάξαμε το σταθμό του ΕΚΑΒ στους Μολάους. Πήγαμε την κινητή μονάδα. Βέβαια. Πήγαμε τα ασθενοφόρο στο Βλαχιώτη. Πήγαμε ασθενοφόρο στην Ελαφώνησο. Πήγαμε ασθενοφόρο στην Νεάπολη. Σε λίγο διάστημα. Λοιπόν, και έρχονται σήμερα. Πού είναι οι αγανακτισμένοι πολίτες που έβαζαν τα πανό έξω από το νοσοκομείο σήμερα? Εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν θα κλείσει το νοσοκομείο. Ιδιαίτερος εναντίον του Γρηγοράκου. Ιδιαίτερος εναντίον του Γρηγοράκου. Πού είναι σήμερα οι φίλοι μας αυτοί να πάνε στον κύριο Κουρουπλή και να του πούνε: έλα εδώ, καταραίει το σύστημα υγείας στο νομό. Έχει γίνει η διαπραγμάτευση καθόλου ο κύριος Γρηγοράκος? Τώρα θα μου πείτε, θα το ρωτήσω. Έκανε ερώτηση στη Βουλή, εγώ τη διάβασα γιατί την είδα στο μέσα ενημέρωσης. Ναι, το βγάλαμε και εμείς, αλλά πώς το λέμε για την. Έκανε μια ερώτηση συνολικά για το θέμα, διότι είχε εκδώσει, είχε εγκρίνει τότε και σαν αρμόδιος υπουργός και ένα κονδύλιο για την επισκευή των ασθενοφόρων του νομού. Μπράβο, ναι. Άγνωστο τι απέγινε. Ασθενοφόρα ελάχιστα έχουν συντηρηθεί. Είχε στείλει 20 νοσηλεύτριες με το πρόγραμμα του Κελπνό στη Σπάρτη και στους Μολάους με πρόγραμμα 1+1 χρόνο. Άγνωστη η εξέλιξη. Και τώρα βλέπουμε αυτά τα τραγελαφικά πράγματα που είναι σε βάρος του δημόσιου συστήματος υγείας στον νομό. Και είναι και αγανακτισμένος ο κύριος Γρηγοράκος σαν βουλευτής του Λακωνίας, γιατί δεν κατάφερε από τους τοπικούς παράγοντες να βάλει σε λειτουργία το Καστόρι. Συν το θέμα του Καστορίου. Μεγάλες προσπάθειες για να λειτουργήσει και δεν έχει γίνει η μεταφορά. Υπάρχει εξοπλισμός. Υπάρχει εξοπλισμός και δεν έχει γίνει η μεταφορά του. Λες και το πρόβλημα είναι να μην φανεί ο Γρηγοράκος. Το πρόβλημα είναι πώς θα στηριχτούν οι ασθενείς της περιοχής, να μην κατεβαίνουν από το Καστόρι στη Σπάρτη. Βέβαια. Και να μην πηγαίνουν από τα Βελανίδια στη Σπάρτη, αν είναι η Μολάη σε υπολειτουργία. Σωστό. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να μιλήσουμε, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά θέματα, κύριε Φελούρη. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν ασχολείται με αυτά. Ασχολείται με το Λαφαζάνι, με τη ζωή, με το βαρουφάκι και το πουκάμισο που φοράει ανάλογα τη συνεδρίαση στη Βουλή και τα λοιπά. Αυτά είναι τα προβλήματα. Η καθημερινότητα. Οι υποδομές, η ανάπτυξη. Να σας πω κάτι. Πήγαμε περιοδεία στα πυρόπληκτα χωριά των Βατίκων. Έχουν περάσει 2 μήνες. Δεν έχει βγει η απολύτως αναγκαία και επιβεβλημένη απόφαση από την κυβέρνηση κήρυξης της περιοχής ως πυρόπληκτη. Αν δεν γίνει αυτό, έστω και από την υπηρεσιακή κυβέρνηση, από τον υπουργό που θα έχει τα καθήκοντα μέχρι να γίνουν οι εκλογές, για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες. Βέβαια. Οι πολίτες είναι σε απόγνωση. Βέβαια. Και να δείτε. 50 τόσες μα πήγαν 3 υπουργοί, 50.000 και 60.000 στρέμματα. Πήγαν 3 υπουργοί. Και τι έγινε? Κάνανε βόλτα. Δεν ξέρω αν είναι βόλτα. Πάντως, μέχρι και τώρα δεν έχει γίνει το παραμικρό βήμα. Δεν έχει δοθεί τίποτα. Όχι μόνο ως αποζημίωση τουλάχιστον στους ανθρώπους που κάηκαν τα σπίτια τους να μπορούν να πάρουν και 2 ρούχα. Αλλά ούτε για τις καλλιέργειες υπάρχει ακόμα μέρημνα. Μήπως έχουμε πρόβλημα οικονομικό, με την έννοια δεν μπορούν να εκταμιεύσουν? Υπάρχουν κονδύλια από την πολιτική προστασία. Υπάρχει το ταμείο Μολυβιάτη, το θυμάστε? Μπράβο. Με τις άλλες φωτιές. Ναι, από το 7. Τι έγινε? Έχει εξαφανιστεί αυτό. Ναι, πού είναι αυτές οι ενέργειες? Γιατί δεν γίνεται μια ενέργεια του αρμόδιου υπουργού? Του Μολυβιάτη το ταμείο, 200 τόσα εκατομμύρια δεν πώς ήταν. Μήπως το πήγαν για δώσο χρέος? Δεν ξέρω. Απάντως ήταν για το σκοπό των πυρκαγιών το 2007. Και δεν είχαν αξιοποιηθεί μέχρι και πρόσφατα. Και ο νομός Λακωνίας έχει κηρυχθεί. Ο νομός Λακωνίας είχε κηρυχθεί πυρόπληκτος τότε με τις φωτιές του 7. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται? Γιατί δεν πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρουν
τους αρμόδιους επιτρόπους. Γιατί δεν πάμε εμείς? Εμείς ποιοι εμείς? Η κυβέρνηση εκπροσωπεί τη χώρα. Η κυβέρνηση εμείς, εκπροσωπεί τη χώρα. Έγινε ερώτηση στη Βουλή. Έγινε, το πήγε. Το πήγε ο Λεωνίδας στη Βουλή. Απάντησε ο κύριος Κατρούγκαλος ότι θα δοθούν 586 ευρώ. Θα δοθούν στους πυρόπληκτους. Ξέρετε τι μας έλεγε μια κυρία χτες στον Άγιο Νικόλαο? Μας έλεγε το εξής, ότι μας είπαν, λέει, ποιες εγκαταστάσεις έχουμε για την άρδρευση και πότε αγοράσαμε τα λάστιχα. Πρέπει να τα έχουμε αγοράσει τον τελευταίο χρόνο. Αστεία πράγματα. Κάηκαν τραχτέρ, κάηκαν χωράφια, κάηκαν. Δηλαδή υπάρχει μια θλίψη στην περιοχή και δεν υπάρχει μια αισιοδοξία. Και τόσα δέντρα. Δεν υπάρχουν μέτρα. Χιλιάδες δέντρα. Και ζωντανά. Έτσι. Θέλει μια γενναία δεντροφύτευση. Να διαχωριστούν τα πράγματα. Τι είναι αναδασωτέο, τι είναι βοσκότοπος κτλ. Εκτός από την κεντρική διοίκηση που είναι η κυβέρνηση και η Βουλή κλπ. Σε τοπικό επίπεδο. Νομίζω κάνει κάποιες ενέργειες ο Δήμος και η Περιφέρεια. Αλλά δεν φτάνει μόνο η διεκδίκηση από τον Δήμο ή από την Περιφέρεια. Πρέπει η κυβέρνηση. Αν έχουν καταβάλει κάτι. Χρήματα δεν έχουν καταβάλει. Έτσι, δεν νομιμοποιούνται ακόμα και να καταβάλουν χρήματα. Αν δεν δοθούν από την πολιτική προστασία, δηλαδή από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή από το Υπουργείο Εσωτερικών, χρήματα, δεν μπορούν να καταβάλουν. Μάλιστα. Άρα αυτές οι αποζημιώσεις, έτσι και αλλιώς, πρέπει να εγκριθούν από την κυβέρνηση. Πήγε και κλιμάκιο των μηχανικών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας προημερών κάτω, να δει ξανά, εκτός από τις πρώτες μέρες, για να καταγράψει, για να διεκδικήσει και η Περιφέρεια Κονδύλια, όπως να διεκδικήσει και ο Δήμος. Και τι έγινε? Ακόμα περιμένουμε. Γιατί το πρόβλημα στην κοινωνία. Δεν μου λέτε, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Αντωνάκο. Πάντα υπάρχει ο κακός δαίμον της γραφειοκρατίας, της κακοδαιμονίας, της δυσκολίας να κατανοηθούν κάποια πράγματα από το δημόσιο τομέα ή από τον, από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω τι. Δηλαδή αυτά δεν μπορείτε εσείς οι πολιτικά ασχολούμενοι σε ανώτατο επίπεδο να βοηθήσετε την κατάσταση να διορθωθούν? Σε ό,τι μας αφορά εμάς, συγγνώμη, πηγαίνεις σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και μέσα σε ώρες, σε μέρα δημιουργούν και τακτοποιούν τα πάντα. Εδώ δώσ' του ερώτημα και δώσ' του αυτό και όχι ο γενικός και όχι ο ειδικός και όχι το ένα. Εδώ δίνουμε μάχη για τα αυτονόητα. Για τα αυτονόητα. Αλλά όμως υπάρχει η νομοθεσία και δεν την εφαρμόζουν. Ακριβώς, υπάρχει νομοθεσία. Πάντοτε λένε, α ναι, λέει, υπάρχει νομοθεσία. Θέλω επεξήγηση της νομοθεσίας. Αλλά ρε φίλε, με συγχωρείς, δεν ξέρεις ελληνικά. Μα είναι πολιτική επιλογή. Δεν φταίει η γραφειοκρατία να βγάλει μια υπουργική απόφαση. Δεν είναι τωρινό. Διότι δεν είναι τωρινό, αλλά ξέρετε κάτι, εξαρτάται και ποιοι άνθρωποι χειρίζονται τα θέματα. Ακριβώς. Αν λοιπόν εμείς, σαν Πασόκ, και ως κόμμα και ως κυβέρνηση και ως πρόσωπα, και δεν χρειάζεται να γίνει προσωπική αναφορά, γνωρίζουμε ποιοι άνθρωποι έχουν συμβάλει για την επίλυση θεμάτων στην υγεία, στις υποδομές, στον τουρισμό, στην ανάπτυξη, στην αγροτική οικονομία διαχρονικά σε ό,τι αφορά τις κυβερνήσεις του Πασόκ στη Λακωνία. Υπάρχει έργο στον ομό που να μην έχει βάλει ένα λιθαράκι μικρό ή μεγάλο το Πασόκ? Το αναγνωρίζουν όλοι και άλλες δυνάμεις. Δεν θέλω να διεκδικήσουμε το αλάνθαστο και το μονοπόλιο της αγάπης για τον τόπο. Είμαι σε θέση να τα γνωρίζω. Όχι, αλλά όμως οι ενέργειες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορεί να τις υποβαθμίσει κανείς. Και οι πολίτες, εάν κάθε φορά επιβραβεύουν και δίνουν την ψήφο τους και εκλέγεται βουλευτής του Πασόκ στη Λακωνία, το κάνουν γι' αυτό. Γιατί επιβραβεύουν τη δουλειά, την προσπάθεια. Και όποιος δουλεύει κρίνεται. Και όποιος δεν δουλεύει επίσης κρίνεται. Εδώ λοιπόν το πολιτικό μας πρόβλημα που έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε είναι ότι μια κυβέρνηση δεν ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα με την κοινωνία. Έλεγε άλλα, υποσχέθηκε άλλα, υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες και τώρα κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Έπρεπε να δώσει μια συγγνώμη, να ζητήσει μια συγγνώμη ο Πρωθυπουργός. Να ρωτήσω κάτι. Πρώτο Θεός, γίνονται εκλογές και έχετε και το μερίδιό σας από το εκλογικό σώμα που σας δίνει την εντολή να περάσετε στη Βουλή και από εκεί να βοηθήσετε τα θέματα τα εθνικά και τα τοπικά γενικότερα. Εάν έχετε βγει, που
Το βλέπω δηλαδή ότι θα βγείτε, αλλά θα μπορέσετε να συμπράξετε, γιατί ένα κόμμα να πάρει αυτοδυναμία δεν το βλέπουμε για κανένα κόμμα. Ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε Ποτάμι, ούτε τίποτα. Τι θα γίνει, θα μπορέσετε, γιατί θα χρειαστεί συνεργασία. Δηλαδή τώρα, τούτη την εποχή πλέον, αυτό το χρονικό διάστημα που διάγουμε, είναι αποφασισμένο πλέον διεθνώς σε όλα τα κράτη να υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, που, τι γίνεται, που βάζει, έβαζε, βάζει και θα συνεχίσει να βάζει τη χώρα πάνω από το κομματικό συμφέρον. Ναι. Λέγαμε και λέμε ότι άλλωστε ζητήσαμε τη συνεργασία εμείς πρώτοι και πριν από αρκετά χρόνια και συνεχίζουμε. Και συνεχίζεται. Αν εξαιρέσει κανείς τη Χρυσή Αυγή, εντάξει, δεν είναι στο χώρο του δημοκρατικού τόξου και την εξαιρούμε για λόγους ευνόητους. Το ΚΚΕ από μόνο του αυτό εξαιρείται, γιατί έχει τη δική του πολιτική φιλοσοφία. Και ο κύριος Λαβαζάνης προφανώς, δεν ξέρω, δεν θέλω να τον ερμηνεύσω, αλλά όταν είναι λάτρης της δραχμής δεν ξέρω τι θα πει την επόμενη μέρα. Ναι. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό. Σε αυτή τη βάση πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να συνεννοηθούν. Να σας ρωτήσω, επειδή είπατε ευρωπαϊκό προσανατολισμό και γενικά το ευρωπαϊκό νόμισμα και όλα αυτά. Το ευρώ φυσικά. Το ευρώ. Το ευρώ ξέρετε γιατί. Γιατί γίνεται μια κουβέντα και κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Ό,τι έχει γίνει και γίνεται στη Λακωνία. Εγώ τι ταμπέλες έχει. Θέλω μια, ταμπέλες ΕΣΠΑ δεν έχει. Δεν έχει τις σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Δεν έχει το σήμα λιμάνια, δρόμοι, έργα ανάπτυξης και προοπτικής για τον νομό και για τη χώρα. Από πού είναι αυτή η πόλη. Είμαστε ισότιμο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπήκαμε στην ΟΝΕ με προσπάθειες της κυβέρνησης τότε του Πασό και του Κώστα του Σιμίτη. Παλαιότερα επί Ανδρέα Παπανδρέου παίρναμε τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Δηλαδή ήρθε σήμερα μία δύναμη η οποία λέει ότι εκπροσωπεί την αριστερά και τη δημοκρατία και θέλει να μας βγάλει έξω. Το κατάλαβα πρωθυπουργός στο και 5. Αυτό είναι. Μα... ή αναγκάστηκε. Αναγκάστηκε. Να το καταλάβει. Αναγκάστηκε να το καταλάβει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αναγκάστηκε να το καταλάβει. Αλλά όμως οι δυνάμεις αντιπολίτευσης δεν το κράτησαν γυνάτι. Πήγαν στη Βουλή και στήριξαν. Εκείνος δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Προς τιμήν τους. Προς τιμήν τους βεβαίως. Γιατί σας λέω ότι. Το θέμα είναι να το θυμηθούν όμως. Οι πολίτες. Στις 20 Σεπτεμβρίου. Θα το θυμηθούν οι πολίτες στις 20 Σεπτεμβρίου. Οι πολίτες πρέπει να το θυμηθούν. Να το ψηφίσουν. Γιατί και οι εκλογές του Γενάρη που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπρεπε να γίνουν. Το δημοψήφισμα ήταν διχαστικό για την ελληνική κοινωνία. Καλά, δεν έπρεπε να γίνει. Μια... δεν έπρεπε να γίνει. Όπως και αυτές οι εκλογές δεν έπρεπε να γίνουν. Περίπτωσης. Γιατί φαντάζεστε, δεν έχουν τελειώσει τα θέματα. Έχουν φύγει κίνδυνοι. Δεν έχουν ξεκινήσει τα θέματα. Καραδοκεί καθημερινά ο κίνδυνος του Brexit. Τι θα γίνει με αυτές τις φορολογίες που έχει προβλέψει πλέον η συμφωνία, το σύμφωνο. Η κυβέρνηση επόμενη θα κληθεί να υπογράψει το αριστερό μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το τρίτο μνημόνιο. Η κυβέρνηση μπορεί να υπογράψει. Υπέγραψε. Τι έλεγε. Το θέμα είναι ο Κοσμάκης. Ο κόσμος λοιπόν θα κληθεί να θυμηθεί τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα με τη σκληρή και ομή πραγματικότητα. Οι δηλώσεις λήγουν τέλος Αυγούστου. Ο ΕΦΙΑ ξεκινάει τον Οκτώβριο. Τα τέλη κυκλοφορίας έρχονται το Δεκέμβριο. Όλες οι επιβαρύσεις εν ώψη χειμώνα υπάρχουν για το πετρέλαιο. Έχουν τι θα γίνει. Λεφτά να πληρώσει. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Άρα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων. Τι? Και σε αυτό το θέμα δημαγώγησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε τι έλεγε πέρσι Θεσσαλονίκη. Πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης 2 δις. 200-300 εκατομμύρια. Τώρα που ήρθε η πρώτη δόση από το νέο πακέτο, δόθηκε μια ανάσα. Αν δεν κινηθεί η αγορά, δηλαδή τώρα η οικονομία της χώρας, πώς θα κινηθεί πάνω στην προεκλογική περίοδο, που σταματάει όλο το σύστημα. Είχαν σταματήσει τα έργα και στο νομό και παντού. Είχαν σταματήσει τα έργα. Αν δεν κινηθεί η αγορά, αν δεν κινηθεί η οικονομία, μπορεί να λέμε καταπολέμηση της ανεργίας στα λόγια. Άρα, καταλήγουμε σε ένα τελικό. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα.
σταθερότητα. Εθνική συνεννόηση. Να ανοίξουν οι τράπεζες. Εθνική συνεννόηση, να ανοίξουν οι τράπεζες, δηλαδή, και να υπάρχουν μέτρα. Δηλαδή δεν υπάρχουν συστήματα να πάρει ο άλλος τα λεφτά του, να τα πάει όπου θέλει. Τώρα αυτή τη στιγμή. Τι. Δεν εφαρμόζεται κάτι τέτοιο. Τα συστήματα υπάρχουν. Επισήμως δεν εφαρμόζεται. Αλλά ανεπισήμως εφαρμόζεται. Δεν ξέρω αν επισήμως αν εφαρμόζεται. Υπάρχει η ευθύνη. Η κυβέρνηση νομοθετεί και η κυβέρνηση εκδίδει εγκυκλίους. Μπορεί λοιπόν να λύσει αυτά τα προβλήματα. Το ζήτημα είναι. Άρα λοιπόν εγκαταλείπουμε πλέον το σύστημα το καπιταλιστικό, το πες το όπως θέλεις, και πάμε στο κομμουνιστικό σύστημα. Δεν ξέρω, αυτά τα λένε άλλοι. Δεν τα λέμε εμείς. Όχι, εμείς λέμε, ρωτάω, εμείς εγώ, λέμε εγώ, ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη και ανήκει στο ευρώ. Και, ναι. πρέπει σε αυτή τη διαδικασία. Να σηκώσει κεφάλι εγώ και ξέρω, να ανασάνει εγώ και ξέρω, η χώρα. Και για να γίνει αυτό, αποδείχτηκε από όλη αυτή τη διαδρομή ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια γνήσια πατριωτική δύναμη και πρέπει να είναι ενισχυμένη. Και με την ευκαιρία, πρέπει να πούμε το εξής. Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε αυτό το τίμημα που πλήρωσε. Μας έφυγαν και κάποιοι σύντροφοι και φίλοι. Όχι κάποιοι, αρκετοί. Έκαναν μια άλλη επιλογή. Οι ψηφοφόροι που ξέρουν το ΠΑΣΟΚ έχει προσφέρει τώρα προβληματίζονται και πρέπει να επανέλθουν. Ο απλός αγωνιστής του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι στη Βουλή δυνατό για να μπορεί να συμβάλλει στην εθνική συνεννόηση. Έχει αποδειχθεί στην πράξη. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ αυτά τα χρόνια. Ότι είπε, λέει και θα συνεχίσει να λέει την αλήθεια. Τι γίνεται λοιπόν με την οικονομική διαχείριση του χρήματος, την οικονομία, την ρευστοποίηση γενικότερα. Δηλαδή τώρα έχουμε λεφτά αποθηκευμένα στις τράπεζες ή δεν ξέρω πού, στα σεντούκια ή δεν ξέρω πού, ή κάτω από καμία ρίζα ελιάς σε μεταλλικό κυβότιο για να τα φυλάει. Και λοιπά και λοιπά. Για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη και αν έχει να τα ξαναπάει στην τράπεζα, όποιοι έχουν, αν έχουν, πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα στη χώρα. Και για να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα, χρειάζεται μια ειλικρινής πολιτική να κοιτάει ο άλλος τον πολίτη στα μάτια. Δεν μπορεί να του λέει το Γενάρη άλλα, να κάνει ακριβώς τα αντίθετα, να τον πηγαίνει σε δημοψήφισμα, να τον πηγαίνει σε εκλογές για να λύσει τα ισοκομματικά του προβλήματα. Δεν μπορεί μια μεγάλη ομάδα βουλευτών να μιλάει για δραχμή που έφυγε. Αυτά ήταν γνωστά. Οι βουλευτές έχουν capital control. Ναι. Δηλαδή δεν παίρνουν πάνω από 420 ευρώ το εγώ δεν είμαι βουλευτής, αλλά από ό,τι γνωρίζω από βουλευτές που έχω ρωτήσει, από την Εθνική Τράπεζα της Βουλής είναι και αυτή στα capital control. Μάλιστα. Γιατί θα ήταν προκλητικό. Ναι, θα ήταν προκλητικό. Αλλά νομίζω ισχύει και αυτό. Και για αυτούς. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε ανοιχτό ορίζοντα. Να δούμε δεν ανοιχτό, έχουμε ορίζοντα, ανοιχτό ορίζοντα και δεν είναι κλειδωμένο. Να ξαναέρθει λίγο το χαμόγελο και η αισιοδοξία στον πολίτη. Βέβαια. Διότι βλέπουμε πρόσωπα θλιμμένα, έτσι, στεναχωρημένους ανθρώπους, οικογένειες. Τώρα βγήκαν τα αποτελέσματα και των εξετάσεων. Παιδιά, πώς θα πάνε στην επαρχία να σπουδάσουν, οικογένειες στο κέντρο ή το αντίθετο. Βέβαια. Έτσι. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Αλλά τώρα πλέον ο πολίτης πρέπει να σκεφτεί με τη λογική και με το χέρι στην καρδιά και όχι με θυμό και απόγνωση. Ξέρετε πόσες επιχειρήσεις κλείνουν στην Ελλάδα και ανοίγουν ταυτοχρόνως στη Βουλγαρία και στην Αλβανία και δεν ξέρω που αλλού. Είναι σωστό. Ναι, αλλά αυτό γιατί γίνεται. Γιατί υπάρχει αυτή η πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα. Δεν είναι πολιτική αστάθεια. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Είναι η πολιτική φορολόγηση. Η πολιτική φορολόγηση. Μα άμα για να κάνεις ανάπτυξη, θέλεις ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα φυσικά. Που το επικαλέστηκε. Και μόνιμο. Και μόνιμο και σταθερό. Γιατί ξέρει ο άλλος θα πληρώνει τόσα χρήματα. Όταν θα κάνει ένα πρόγραμμα να επενδύσει, πρέπει να ξέρει από τώρα και για τα επόμενα χρόνια τι του ξημερώνει. Δεν μπορεί να τον ευθυνδιάζει κάθε φορά η κυβέρνηση. Η κάθε κυβέρνηση. Η κάθε κυβέρνηση, ακριβώς. Δεν μπορεί να τον ευθυνδιάζει. Θέλει να επενδύσει, να φτιάξει μια δραστηριότητα επιχειρηματική. Να ξέρει, θα έχω τόσα έξοδα, θα έχω τόσα έσοδα. Ένα πλάνο, ένα business plan, το οποίο θα τον οδηγήσει και σε θέσεις απασχόλησης και σε οικονομικά θετικά αποτελέσματα. Πώς θα το κάνει τώρα. Εδώ έχουμε τσίτωμα
οικονομικό, στην ρευστοποίηση, δηλαδή να πάει ο άλλος να ξοδέψει 10 ευρώ παραπάνω και εγώ, και αντί να έχουμε μειωμένες τιμές, έχουμε αυξημένες. Αυξημένες. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό η μισή, Μακεδονία και Θράκη επάνω πηγαίνουν και ψωνίζουν το πρωί στη Βουλγαρία και ξαναγυρίζουν με τα ψώνια τους. Έτσι ακριβώς. Έχει γραφτεί κατ' επανάληψη και έχει λεχθεί. Μα εγώ δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ζήσει αυτά και εγώ τα διαβάζω. Εμείς τα διαβάζουμε και τα βλέπουμε. Όμως πρέπει η χώρα να περάσει σε μια επόμενη φάση. Και πρέπει τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει ότι αυτό που του έλεγε και το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια και η Νέα Δημοκρατία από τα Ζάπια, ήρθε και η Νέα Δημοκρατία στις απόψεις μας. Γύρισε. Ότι αυτή είναι η ομοί πραγματικότητα και πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Να σταματήσει η δημαγωγία, ο λαϊκισμός, τα ψεύτικα λόγια, να χαϊδεύουμε αυτιά και να πούμε παιδιά, έχουμε αυτά τα προβλήματα. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε? Καθαρά και εξάστερα. Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα των εκλογών δεν έχει να κάνει με τις εσωκομματικές ισορροπίες του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει να κάνει με το μέλλον της χώρας. Του κάθε ΣΥΡΙΖΑ. Και του κάθε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αλλά τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την κεντρική πολιτική ευθύνη. Και ειδικά στη Λακωνία, για να έρθουμε λίγο και στα δικά μας, χρειαζόμαστε στον ομό να έχουμε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει τη σφραγίδα του στην πορεία τη θετική του νομού διαχρονικά. Όχι μόνο εμείς. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει καθοριστικά τη συνδρομή του και τη συμβολή του και την προσωπική προσφορά και των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του αείμνηστου του Παρασκευά, του Φουντά και του Λεωνίδα του Γρηγοράκου και όλων των στελεχών που έχουν αγωνιστεί δεκαετίες ολόκληρες για τη δημοκρατική παράταξη. Και πρέπει αυτή η παράταξη να συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί αν δεν υπάρχει βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θα υπάρχει βουλευτής Χρυσής Αυγής. Αυτό ας το σκεφτεί καλά ο κάθε δημοκράτης ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, είτε ψηφοφόρος που ήταν και παραμένει, είτε ψηφοφόρος που ήταν και για κάποιο λόγο έχει κάνει άλλη επιλογή τις προηγούμενες εκλογές. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ισχυροποιηθεί. Γιατί αν όλες οι πολιτικές δυνάμεις λειτουργήσουν σε πνεύμα εθνικής συνεννόησης, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Τι μήνυμα περνάτε στους τέως πασοκατζίδες ή και στους μελλοντικούς πασοκατζίδες για να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ? Ακριβώς αυτό που σας είπα. Ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη η οποία είναι χρήσιμη για την ελληνική κοινωνία. Έχει αποδείξει με το έργο της τη χρησιμότητά της και πρέπει να παραμείνει με την σοβαρότητα που τη διακρίνει, με την ενίσχυση του ελληνικού λαού και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο νομού. Και σε επίπεδο νομού. Γιατί φάνηκε, είτε δυστυχώς είτε ευτυχώς, όλα όσα είχε πει το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή η πραγματική ατζέντα των προβλημάτων της χώρας. Επομένως κατεβαίνετε αυτοδύναμη στις εκλογές. Στις 20 Σεπτεμβρίου, αν δεν απατώμε, θα γίνει. Μάλλον δεν νομίζω ότι θα το τρενάρουν περισσότερο. Άλλωστε βγαίνουν οι ημερομηνίες και θα χρειαστεί, γιατί αυτοδυναμία ούτε εσείς, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα κόμμα, ούτε το ποτάμι, ούτε κανένας δεν μπορεί, είτε ανεξάρτητοι Έλληνες, μπορούν να έχετε αυτοδυναμία. Άρα λοιπόν 2, 3, 4 κόμματα θα αναγκαστείτε να συμπράξετε, να συνεργαστείτε. Για την δημοκρατική διαδικασία είναι καλό. Για την αποδοτικότητα δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι καλό, έχοντας ο ένας κόντρες με τον άλλον. Ίσως αν υπάρχει ένα πλαίσιο κοινό, θα μπορεί να έχει και ένα ελεκτικό χαρακτήρα και να είναι και πιο αποτελεσματικό. Αυτό ναι. Εμείς το ευχόμαστε. Δεν πετάμε στα σύννεφα, δεν μιλάμε για αυτό. Εμείς θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να είναι ενισχυμένο. Στον ομό θέλουμε οπωσδήποτε και πρέπει, όχι θέλουμε, πρέπει. Πώς θα το αντιμετωπίσετε το θέμα του Ρουσφετιού? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί να μην γελιόμαστε. Το θέμα του Ρουσφετιού, όταν γίνονται όλοι οι διαγωνισμοί μέσω του ΑΣΕΠ από τον αείμνηστο, από τον νόμο του αείμνηστου Πεπονή, θυμόσαστε. Μπράβο, ναι. Ο νόμος του ΑΣΕΠ το ΠΑΣΟΚ το καθιέρωσε. Το ξέρω. Τη διαφάνεια, τον διάβγεια, το πρόγραμμα, το ΠΑΣΟΚ. Το ότι αναρτώνται όλες οι αποφάσεις όλων των οργανισμών της κυβέρνησης
της περιφέρειας, των δήμων. Το Πασόκ το έκανε. Μάλιστα. Αυτά είναι δείγματα διαφάνειας και δημοκρατίας. Κύριε Αντωνάκο, ήταν ευτύχημα που σας αρπάξαμε από το δρόμο και σας φέραμε να πούμε πέντε λόγια έτσι χρήσιμα για τους Λάκωνες και γενικά για τους Πελοποννησίους που μας βλέπουν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ατυχήματα στην πολιτική ζωή του τόπου. Εύχομαι η ευχή σας να γίνει πραγματικότητα, γιατί αυτή η χώρα πρέπει να ορθοποδήσει επιτέλους. Και οι πολίτες δικαιούνται να ζήσουν καλύτερες μέρες. Αυτό. Ήδη έχουν πληρώσει αρκετά και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, αλλά πρέπει να σκεφτούν όλοι, να σκεφτούμε όλοι μας με λογική. Τώρα δεν υπάρχει κανείς που να μην ξέρει. Έτσι. Όλοι γνωρίζουν. Και αφού γνωρίζουμε όλοι ποιος λέει τι, ποιος έκανε τι και ποιος είπε την αλήθεια και ψέματα και γιατί, τώρα πλέον τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Εγώ σας ευχαριστώ, για την ευκαιρία που μου δώσατε να τα πούμε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Βέβαια. Να είστε καλά. Αγαπητοί τηλεθεατές, περισσότερο θέλω να ευχαριστήσω εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Νομίζω ο κύριος Αντωνάκος, έμπειρος πολιτικός, δεν χρειάζεται επεξήγηση, τα είπε χήμα και σταράτα. Σας ευχαριστώ, γεια σας και χαρά σας.